το κομμάτι της ονοματοδοσίας, του μεγαλύτερου δηλαδή αυτού πολιτιστικού πάρκου του χρόνου του Παρασίνου, όπως έχει πολιτοποιηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, προτείνουμε, γιατί αποτελεί ένα μεγάλο κομβικό έργο για όλους, για όλη την πόλη του Παρασίνου, ιστό, να ονομαστεί Δημοτικό, σύμφωνα και με την ομόφωνη σύγκριση του Τοπικού Συμβουλίου, να ονομαστεί Δημοτικό Πάρκο Πολιτισμού Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και λέμε Κωνσταντίνος Καραμαλής, ένα μεγάλο έργο, γιατί πιστεύουμε ότι μέχρι τώρα η τιμή που δόθηκε στον Εθνάρχη δεν είναι υπρέπουσα. Εμείς θεωρούμε ότι η τιμή πρέπει να είναι του μεγέθους του κάθε πολιτικού άνδρα και πρέπει να σηματοδοτεί την παρουσία του και την διάκρισή του στους χώρους όπου θα δίνεται το όνομά του. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, και το λέω ευθέως, το είπα χθες στην παράταξή μου, το ότι το όνομα δόθηκε στο γήπεδο, το ότι δόθηκε στο σχολείο. Γιατί από εκεί απορρέει και η γενική μου τοποθέτηση. Εμείς λέμε ως παράταξη, κύριε Δήμαρχε, ναι στην τιμή των μεγάλο σεραίο πολιτικό. Δεν χρειάζεται να πω προσωπικά ότι δεν θα μπορούσα εγώ επί προσωπικού να έχω άλλη άποψη. Μία δημοτική αρχή η οποία προσπαθεί, και φυσικά υπάρχει διαμορφωμένη πλειοψηφία από ό,τι κατάλαβα, να μας επιβάλλει μία πλειοδοσία τιμής σε έναν άνθρωπο που προφανώς αξίζει να τιμηθεί. Με ποιον τρόπο όμως, με αυτόν, να δώσουμε το όνομά του σε ένα πράγμα, σε ένα πάρκο το οποίο ακόμη δεν ξέρουμε πώς θα είναι, τι θα περιλαμβάνει. Δεν θα μιλήσω ξανά για ιδιωτελείς σκοπιμότητες που αποσκοπούν σε φιλική προσέγγιση μιας ισχυρής πολιτικής οικογένειας η οποία μπορεί να ρυθμίζει εκλογές. Δεν θα μιλήσω και για άλλα πράγματα τα οποία τα είπα επανειλημμένα. Εμείς θα παραμείνουμε συνεπείς στη θέση την οποία εκφράσαμε, διότι πιστεύουμε ότι αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση. Δεν βαφτίζουμε ένα παιδί πριν γεννηθεί. Να το γεννήσουμε, να το γεννήσει η Δημοτική Αρχή και μετά, ανάλογα με αυτά τα οποία θα έχουμε εκεί πέρα μέσα, πολύ ευχαρίστως να τους δώσουμε και το όνομα. Καταρχήν, θα συμφωνήσω με αυτό που ακούστηκα, ότι πάμε να τιμήσουμε ένα πρόσωπο, άσχετα μας συμφωνούμε στην πέρα τιμήσουμε ή όχι, με ένα πάρκο στο οποίο ναι, δεν υπάρχει σχεδιασμός για να γίνει, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και από τη στιγμή που στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται το σχέδιο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί για σύνδεση το τιμήσουμε τώρα. Κάνουμε πρόταση αυτό το πολιτιστικό κέντρο να ονομαστεί Χρήστος Κοσμίδης, ο οποίος δεν είναι κάποιος τυχαίος. Ο Χρήστος Κοσμίδης λοιπόν γεννήθηκε στο Πόντο το 1912, εγκαταστάθηκε στο χωριό κάτω από την Λατσερών όταν εκδιώχθηκαν από εκεί. Πήγε στο Πάνδριο Πανεπιστήμιο, αλλά λόγω οικονομικών δυσκολιών έφυγε από εκεί. Μετά τη θητεία του στρατού διορίστηκε ως γραμματέας προσφυγής. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο ως έκτατος αξιωματικός του πεστικού. Όταν αργότερα επί κατοχή των Γερμανών του ζητήθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να μπει στο βουνό για να βοηθήσει τον οργάνωση των τμήματων του Ελλάς να γίνει ο Ελλάς στην ουσία στρατός και κρατών αξιωματικούς, βγήκε αμέσως μετά, αφού έκατσε να βαφτίσει απλά την κόρη του, η οποία ήταν μαζί στο χωριό, στο βουνό. Και είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος στις 14 Σεπτεμβρίου του 1944, ως διοικητής του πρώτου συντάγματος του Ελλάς, μπήκε ως απελευθερωτής στην πόλη των Σερών. Είμαστε φυσικά αρνητικοί. Και γιατί είμαστε αρνητικοί? Θεωρούμε ότι έχει συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών και έχει αντιμετωπίσει το θέμα της τιμής που πρέπει αυτή η πόλη να δώσει στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τελικά κάποιοι θέλουν να γλύφουν και διαγωνίζονται ποιος θα δείξει περισσότερο και ποιος θα είναι περισσότερο αγαστός. Τι θέλουμε εμείς, να δώσουμε ένα όνομα σε ένα πάρκο το οποίο είναι ένα πάρκο πολιτισμού και πολιτικό θα ήταν ένα, αν θα πρέπει να δοθεί ένα όνομα ανθρώπου, να είναι άνθρωπος από τον πολιτισμό και όχι από την πολιτική. Η ονοματοδοσία του συγκεκριμένου πάρκου δεν αναιρεί τίποτα από όλα τα άλλα. Προφανώς η τιμή με αδριάντα, προφανώς η τιμή με συγκεκριμένες πράξεις οι οποίες έχουν προπολογηθεί από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν αναιρούν. Είναι σε εξέλιξη, εδώ εμείς θα το αποφασίσουμε. Αλλά μιλάμε για το κυρίαρχο, αυτή τη στιγμή είναι ένα σχόλιο στρατοπέδου, αλλά φανταστείτε και τώρα να μας το πει κοινό. Έψαξα όλα τα προγράμματα.
όλοι εδώ στην αίθουσα έχουμε σαν στόχο αυτό το χώρο, ο οποίος είναι ουσιαστικά μέσα στον αστικό ιστό, να τον κάνουμε κυρίαρχο πάρκο πολιτισμού. Ο άνθρωπος δεν είναι πολιτικός μόνο, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συνυφασμένος με το κομμάτι του πολιτισμού. Αυτό το στίγμα πρέπει να το δώσουμε γιατί το αξίζει. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, παρέμβει να θέσει πληροφορία άλλη πρόταση αφού εγκρίνεται αυτή κατά πλειοψηφία.